Του Κουβέι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αποφασίστηκε λοιπόν να κατασκευαστεί ένας θερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου με συνολική χωρητικότητα 3.000 δισεκατομμυρίων BTU, περίπου 880 γιγαβατόρες την ημέρα, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Ο σταθμός αυτός κατασκευάστηκε σε τεχνητό νησί για λόγους ασφαλείας. Περιλαμβάνει 2 λιμενικές εγκαταστάσεις εκφόρτησης με 4 βραχίονες, όπου πλοία από 18.000 κυβικά έως 266.000 κυβικά, τα μεγαλύτερα δηλαδή πλοία που υπάρχουν, μπορούν να λιμενιστούν. 8 μεγάλες δεξαμενές κρυογενικές για την αποθήκευση του φυσικού αερίου, η κάθε μία χωρητικότητας 225.000 κυβικά. Ο σταθμός αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς του κόσμου. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο του Κουβέιτ, και γι' αυτό το λόγο ελήφθη μια τεράστια επενδυτική απόφαση της τάξης των 4 δισεκατομμύρια δολαρίων. Ο ΔΕΣΦΑ από την αρχή είχε μια συγκεκριμένη προσέγγιση, με μεγάλο ζήλο θα έλεγα και με μεγάλη συνέπεια. Προσέγγισε το πρώτο στάδιο της όλης διαδικασίας που ήταν η έγκρισή του στις εγκεκριμένες εταιρείες του Κουβέιτ και με την δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας. Και μπορέσαμε σταδιακά να φέρουμε εις πέρας την διαδικασία και να είμαστε τελικά εμείς οι νικητές αυτού του διαγωνισμού. Αναλαμβάνοντας αυτή τη μεγάλη υποχρέωση, δίνει στο ΔΕΣΦΑ μια δυναμική εξωστρέφειας, όπου τον καθιστά σε παγκόσμια κλίμακα γνωστό, πολύ γνωστό, και με την συμμετοχή του στο έργο του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, τον καθιστά ακόμα περισσότερο ένα ενεργειακό παίκτη, τόσο σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, αλλά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτές τις δραστηριότητες και η ίδια η χώρα αναβαθμίζεται σε έναν πολύ δυναμικό παίκτη και ισχυρό παίκτη, και επίσης σε μία προσπάθεια η χώρα μας να καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος. Με όλα αυτά τα τελευταία έργα, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, την διασύνδεση με τον αγωγό TAP, τώρα τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στον σταθμό του LNGI στο Κουβέιτ, η Ελλάδα ίδια αναβαθμίζεται, η χώρα μας ίδια καθίσταται ένας ενεργειακός κόμβος, και πιστεύω ότι η ολοκλήρωση αυτού του στόχου είναι πάρα πολύ κοντά.